Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του Ξηροποτάμου και βλέπουμε, όπως και σε πολλά άλλα χωριά της περιοχής μας, και εδώ μαγαζιά να κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο, επιχειρήσεις να κλείνουν, νέοι να φεύγουν, και η πλατεία δυστυχώς, παρόλο το ότι είναι νωρίς το μεσημέρι, βλέπουμε είναι σε πλήρη ερημιά. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα καφενεία. Βλέπουμε ακριβώς απέναντί μας 3-4 παππούδες, αλλά αυτό που μας κάνει εντύπωση ότι έχει και κάποια νεολαία που βλέπουμε να κάθεται απέναντι στην καφετέρια, και από ό,τι έχουμε μάθει, ήδη το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα έχουμε το φεστιβάλ Ξηροποτάμου με αρκετούς καλλιτέχνες οι οποίοι θα επισκεφτούν την περιοχή μας. Από πού είσαι? Χρυσούπολη, Πέρνη. Από την Πέρνη. Και εδώ πώς βρέθηκε στον Ξηροπόταμο? Χρόνια έρχομαι εδώ. Έρχεσαι τακτικά? Χρόνια. Δύο φορές την εβδομάδα. Τι πουλάς, καρπούζια, πεπόνια? Ντομάτες, τα πάντα. Αυτά είναι παραγωγή δικιά σου? Παραγωγός. Έχεις το δικαίωμα σαν παραγωγός να πουλάς? Γιατί κάτι ακούσαμε ότι σας απαγορεύουν, λέει, να πουλάτε την πραγματικότητα. Μας απαγορέψανε τώρα πρόσφατα στις 15 Μαΐου μέχρι 3.000 κατοίκους να κυκλοφορούμε. Ενώ η άδεια που έχω γράφει σε όλη την επικράτεια. Α, δηλαδή η άδεια γράφει σε όλη την επικράτεια? Ναι, να σου τη δείξω. Όχι, δεν χρειάζεται. Και εσάς τώρα τι σας είπανε? Από την εποπτεία εμπορίου. Τώρα μας είπαν ότι δεν θα μπαίνεις μέσα πάνω από 3.000 κατοίκους. Και όταν πας σε ένα χωριό, όταν... πώς θα ξέρεις αν έχει 3.001 ή 2.999? Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά αυτό που κάνανε, από τους αγρότες θα το βρούνε. Αυτό είναι για όλους τους αγρότες? Θέλανε να ελέγξουν το παρεμπόριο. Το παρεμπόριο δεν ελέγχεται δεν με τον αγρότη. Το παρεμπόριο. Ο γύφτος, ο οποίος ελάχινάει σίδρα, πατάτες, καρπούζια, αγοράζω, καθαρίζω, ο Α, ο Β. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο τώρα δίνουν το δικαίωμα σε αυτούς να λειτουργούν και σε εσάς τα απαγορεύουν. Ναι, γιατί δεν μπορεί στο γύφτο να βρει τα στοιχεία του. Πέρα από το γύφτο υπάρχει και ο έμπορας. Δηλαδή σας υποχρεώνει τώρα να πουλάτε σε έμπορα εσείς και ο έμπορας να βγαίνει. Και ο έμπορας όχι να δίνει στα... Άρα αυτό που λέγαμε από το χωράφι στο ράφι ακυρώνεται πλέον, έτσι? Ακυρώνεται. Αυτή είναι η αγροτική πολιτική. Έχετε να αντιωθεί σε αυτό το πράγμα εσείς? Βέβαια, έχετε... αντιωθήκαμε, αλλά αποτελέσματα ακόμα δεν είδαμε. Γιατί είναι παράλογο παράγεις κάτι. Δώσαμε την άδεια μας για έλεγχο, για επανανέωση της άδειας, γιατί κάθε χρόνο βγάζουμε άδεια. Ναι. Με βιβλιάριο υγείας. Για τα προϊόντα που εσείς παράγετε. Για τα προϊόντα που εγώ παράγω, που δήλωσα στο ΟΖΗ. Μάλιστα. Το ΟΖΗ είναι το ολοκληρωμένο που κάνουμε μια φορά το χρόνο. Τα πιστοποιεί ο Δήμος ότι όντως τα έχουμε. Πάμε στην εποπτεία εμπορίου, παίρνουμε την ανάλογη άδεια για ένα χρόνο. Με τα προϊόντα που παράγεις. Αν εμένα με πιάσει να έχω επάνω καρότα που δεν τα έχω δηλωμένα, μαϊντανό που δεν έχω δηλωμένο, έχω την ανάλογη καμπάνα από τον έλεγχο της ΔΟΕ. Άρα θεωρείς τώρα αυτό το μέτρο σας χτυπάει εσάς τους αγρότες, οι οποίοι μπορούσατε να πουλάτε τα προϊόντα μας. Εμείς δεν θέλουμε κάτι. Και να τα πάρει και ο καταναλωτής πιο οικονομικά, φαντάζομαι, από ότι θα τα πάρει από τον έμπορο. Φυσικά πιο οικονομικά θα τα πάρει. Ούτε θέλαμε να μπούμε στην εμφανή ζώνη της Δράμας, στην Αγία Βαρβάρα, ή στο δικαιτήριο της Καβάλας, ή στην Ξάνθη, στην Πλατεία, ή ξέρω εγώ. Του νομού, στην περιφέρειά μας. Βοηθάει τους εμπόρους και όχι τους παραγωγούς αυτούς. Αυτή τη στιγμή βοηθάει αποκλειστικά τους εμπόρους. Και τώρα εσύ δηλαδή λειτουργείς παράνομα, θα λέγαμε? Όχι, στο χωριό αυτό όχι παράνομα. Όχι, αλλά δεν μπορείς να πας πάνω από 3.000 κατοίκους. Ναι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Βλέπουμε ένα μαγαζάκι που έχει τα πάντα, θα έλεγα, για το χωριό του Ξεροποτάμου, αλλά κόσμο δεν βλέπουμε έξω. Ακριβώς έτσι είναι. Εμείς είμαστε κλειστή κοινωνία. Καλοκαίρι είναι και αυτοί που είμαστε εδώ, οι μισοί έφυγαν διακοπές, οπότε κρατάμε εδώ. Έχει κόσμο, έχει νεολαία ή φεύγει νεολαία λόγω ανεργίας, λόγω αναδουλειάς κτλ? Οπωσδήποτε έχουν φύγει πάρα πολύ. Φεύγουν και από το Ξεροπόταμο, αφού κλείνουν οι δουλειές, τι να κάνουν? Πόσο να εγώ... Δεν έχουν δουλειές, λέει, κάποιος νέος που θα μένει εδώ πέρα, ότι δούλευε στα μάρμαρα κάποτε? Το μόνο πράγμα που έχει μείνει είναι το μάρμαρο ακόμη. Δεν υπάρχει κάτι τίποτε άλλο να κάνει. Τίποτε. Άρα. Και αυτοί που είναι, ανά μεταξύ τους. Εσείς είστε πολλά χρόνια εδώ? 15. 15, γιατί σας έχω δει αρκετές φορές. Έχει την ίδια δουλειά που είχε κάποτε ή έχει μειωθεί η δουλειά? Μπορεί η δουλειά να έχει, όχι ας το πω έτσι, μπορεί κάτω από τη γραμμή του τζίρο της ταμιακής να είναι παραπάνω, αλλά αν αρχίσεις και βγάζεις, γιατί έχουν πέσει τα ποσοστά στην εφημερίδα, τα ποσοστά στα τσιγάρα.
Άρα οπότε, βγαίνεις μείον που λέμε. Ακριβώς. Ενώ έχεις κάποιο τζίρο θετικό, αλλά είναι αρνητικά τα καθαρά έσοδα. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν τα προλαβαίνεις. Δεν τα προλαβαίνεις. Δίνεται όλα μετρητής ή έχουμε και τευτεράκι? Πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Άρα ακόμη ο κόσμος αντέχει δηλαδή. Και λέει τσιγάρα και κάρτερς, βερεσέ τέρμα δεν αντέχω. Άρα είχαμε και αυτό, για να μπει η ταμπέλα εκεί σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα. Βρισκόμαστε σε ένα άλλο καφενείο του Ξηροποτάμου και βλέπουμε αρκετός κόσμος, παρόλο το ότι είναι μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Βλέπω ησυχία στον Ξηροποτάμο. Ψάξαμε. Μέρα μεσημέρι, 12 ακριβώς. Λογικό είναι. Βγαίνει πιο νωρίς ο κόσμος εδώ. Νωρίς από τις 6 ώρα εδώ ο κόσμος. Και συνήθως αυτό το καφενείο το μεγαλύτερο ποσοστό. Εδώ έρχεται. Ακριβώς έχουμε απέναντι, όπως βλέπετε, και τη δροσιά. Μάλιστα. Τα δεντράκια. Πώς περνάτε εδώ πέρα τώρα το καλοκαίρι? Εγώ μένω εδώ και 45 χρόνια στο εξωτερικό. Εκεί εργάστηκα. Τώρα συνταξιούχος εδώ και 3 χρόνια. Και ήρθατε μόνο? Έρχομαι το καλοκαίρι, όχι. Το καλοκαίρι περίπου 4 μήνες. Κάθεσαι όλο το καλοκαίρι. Ακριβώς. Στο τέλος Σεπτεμβρίου. Πού βρίσκεσαι, στη Γερμανία? Στη Γερμανία, στο Μάνχαϊμ. Ακριβώς. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ όταν έρχεσαι? Είναι τόσο τραγικά όπως ακούγονται? Κάθε πέρσι και καλύτερα. Οπωσδήποτε. Ναι. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Δηλαδή, αισθάνεσαι μια διαφορά στον κόσμο, έτσι, οικονομικά? Αυτοί που έχουν οικονομικά προβλήματα, λογικό. Φαίνεται αυτό. Φαίνεται, βέβαια, φαίνεται. Από ό,τι μάθαμε, έχετε και το φεστιβάλ αυτές τις μέρες. Ακριβώς αύριο και την Κυριακή. Αν δεν κάνω λάθος, η Ελένη Τζαλικοπούλου και η Μελίνα Καλά. Θα έχετε και δύο ονόματα, αστέρια έτσι. Μεγάλα. Βεβαίως. Και πιστεύω όχι μόνο το χωριό θα τιμήσει το φεστιβάλ, αλλά και όλος ο νομός. Πάντως το χωριό θα είναι σύσσωμο εκεί μεθαύριο. Βεβαίως. Λοιπόν, και εγώ θα είμαι παρόν, βεβαίως. Αλίμονο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και εσείς εδώ από τον Ξεροπόταμο? Ξεροπόταμο. Μόνιμος κάτοικος? Μόνιμος. Τι δουλειές έκανες εδώ στο χωριό? Οικοδόμος. Οικοδόμος. Έχει δουλειές τώρα? Οικοδόμος. Τώρα αετό πετάω. Αετό πετάω. 2,5 χρόνια. Έχω να δουλέψω. Σύνταξη βγήκες? Τίποτες, όχι. Τίποτες. Άρα έχεις τίποτες, πρόβλημα τίποτες. Δηλαδή με συντάξιμα και τα λοιπά? Ναι, τώρα είμαι το 55 γεννητής. Στα 61 θα πω τώρα. Μικρός. Τι μικρός, 60 χρόνια μικρός. Δουλειές δεν έχει καθόλου τώρα? Τίποτα. Σου λέω, έχω κάρτα ανεργίας. 2,5 χρόνια έχω να δουλέψω. Και πώς θα συμπληρώσεις τα ένσημα τώρα, αν δεν έχει δουλειά, θα τα συμπληρώσεις? Από πού? Μάλιστα. Λίγο δύσκολα. Έχει άλλες δουλειές στο χωριό ή μόνο η οικοδομή έχει? Μόνο τα αλατομεία δουλεύουν τώρα. Εκεί έχει τα αλατομεία, ναι, έχει. Δόξα τω Θεώ, εδώ στο χωριό ειδικά, στο Ξηροπόταμο. Άρα με τα αλατομεία δεν έχουμε πρόβλημα, δηλαδή. Ναι. Τα μαγαζιά εδώ δουλεύουν, έχουν δουλειές? Τίποτα. Λοιπόν, να είσαι καλά και ελπίζω να συμπληρώσει για τη σύνταξη. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε εδώ. Καλημέρα. Μόργεν. Μόργεν, εδώ ελληνικά μιλάμε. Για πες μου. Από εδώ είσαι? Από τη μάνα μου πρώτα και μετά από το χωριό. Μάνα σου από πού ήταν? Από εδώ ήταν, αλλά από εκείνη γεννήθηκε. Μάνα και εσύ από το ίδιο χωριό είσαστε. That's all right. Για πες, πώς πάει το χωριό εδώ, πώς το βλέπεις? Χάλια κυρά με το πράγμα σου. Από δουλειές, άμα θέλεις, ξύνουμε κοιλές και βγάζουμε άντερα. Γιατί δεν έχει τίποτα? Τι δουλειά να έχει? Εσύ βλέπεις καμιά δουλειά, βλέπεις καμιά επένδυση? Άσε του Σαμαρά, τι λέει τώρα. Ο Σαμαράς δεν έχει πρόβλημα για τα χαράτσια και για τα άλλα. Εμείς έχουμε. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Έφιανα. Τώρα? Τώρα είμαι άνεργος, γιατί είμαι συνταξιούχος. Και σύνταξη. Ναι. Άνεργος, συνταξιούχος. Συνταξιούχος. Έπαιρνα 1.200 ευρώ και τα πήγε 800. Φτάνουνε, εντάξει. Δεν φτάνουνε. Βλέπουμε πρωί-πρωί έτσι και ένα ωραίο πιάτο. Τι έχετε φάει πρωί-πρωί? Μπλιγουράκι, μάνα μου, το βλέπεις. Τι μπλιγούρι, φτιάχνει το μαγαζί μπλιγούρι? Ό,τι θέλεις. Δηλαδή κάποιος που θέλει να φάει μπλιγούρι. Παραγγέλνεις από βραδύς και το πρωί είναι έτοιμο το φαγητό. Ναι, κατά παραγγελία. Κατά παραγγελία, ναι. Θα μπορούσε να παραγγείλεις και κάτι άλλο δηλαδή? Οτιδήποτε. Άρα το μαγαζί είναι διαθέσιμο για ό,τι όρεξη έχουμε. Μπράβο. Είναι ανοιχτό όλη την ημέρα, μέρα, βράδυ? Από το πρωί από τις 6 μέχρι τις 1-2 το βράδυ. Από εδώ Ξεροποταμίτες, έλα πιο κοντά λίγο. Από εδώ. Πού ήσασταν τώρα μεσημεριάτικα? Στη Δράμα. Τώρα πού πάτε, για ύπνο? Θα πάμε στο σπίτι, να φάμε, για ύπνο. Συνταξιούχοι είσαστε? Συνταξιούχοι. Για πες μας, πώς πάει εδώ, έχει δουλειά στο Ξεροποτάμος? Γιατί ξέρω ότι είναι μεγάλο χωριό. Είναι μεγάλο χωριό, ότι έχει από το Μάρμαρα. Οι άλλες δουλειές δεν φαίνονται. Δηλαδή όσοι δουλεύουν στα Μάρμαρα μόνο κάτι κάνουν. Ναι. Τα μαγαζιά εδώ βλέπω πολλά έχουν κλείσει, δεν έχουν δουλειά τα μαγαζιά?
Συντηρούνται, θα πιστέψω ότι συντηρούνται. Συντηρούνται. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε? Ποιοι να πω εγώ, τι που δεν μπορώ. Νέος έχει το χωριό σας εδώ? Νέος. Από πήγανε όλοι. Φεύγουνε και από δεν εδώ. Υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει αυτό. Τι να κάνω. Λέει το χωριό μικραίνει και αυτό αντί να μεγαλώσει. Βέβαια μικραίνει. Παρόλο το ότι είναι δίπλα στην Δράμα. Ένα μεγάλο χωριό μέσα στη Δράμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Δεν έχει βοήθεια, τίποτα. Τελείως. Βλέπετε φως στο τούνελ? Όχι. Τίποτα. Όχι. Τίποτα. Η σύνταξη πώς πάει, είναι σταθερή τουλάχιστον? Με 500 ευρώ τι θα κάνεις αγόρι μου? Δεν φτάνει. Καράτια θα πληρώσεις, εφορία θα πληρώσεις, τα ακίνητα θα πληρώσεις. Σου ήρθε η εφορία, τώρα έρχεται λέει, πρώτο μήνα. Εφορία, να τώρα εφορία. Λοιπόν.